чем снятя тигроня, сильно рипаня. Πρωτοχρονιάτικα κάλαντα τραγούδισαν στον πρόεδρο του προμηθευτικού και καταναλωτικού συνεταιρισμού Ινκ, Απόστολο Αλεξάκη, οι περσινοί πρωταθλητές νέων της ΕΠΣΚΑΝΙΟΝ. Φυσικά δεν πρόκειται για άλλους από την ομάδα νέων του ΑΕΚ Ινκα, που σάρωσαν τα πάντα στο περασμά του στη σεζόν που ολοκληρώθηκε. Τα παιδιά είχαν κάνει μια εκπληκτική χρονιά πέρυσι με προπονητή τον κύριο Ριτζάκη. Φέτος έχω την τύχη να τους έχω εγώ και τους αξίζουν πάρα πολλά συγχαρητήρια. Και αυτή είναι η επιβράβευση. 36 αγωνιστικές συνεχόμενες ήταν αίτητη αυτή η ομάδα. Είμαστε πολύ περήφανοι για αυτά τα παιδιά. Έχουν πάρα πολύ ταλέντο και θα είναι υποδομή για την ομάδα μας, των μεγάλων, αλλά και για όλο το χανιωτικό ποδόσφαιρο. Η ομάδα του Ινκα ουσιαστικά δηλαδή βλέπει μακροπρόθεσμα. Βέβαια, έχει δημιουργήσει μια πολύ σοβαρή υποδομή που υποστηρίζει, σας λέω, και τη μεγάλη ομάδα, αλλά και άλλες ομάδες και μεγαλύτερων κατηγοριών, αλλά και τοπικού στα Χανιά. Από τα περσινά παιδιά που ήταν γεννημένα το 99, που ήταν στο σύνολο 9, έχει μείνει ένα στη μεγάλη ομάδα, τρεις στην ΚΑΠΑ 17 του Πλατανιά και οι υπόλοιποι σε άλλες ομάδες. Ο κύριος Αλεξάκης ανταπέδωσε την όμορφη χειρονομία των νεαρών αθλητών με κέρασμα και δωρεπιταγές. Επισήμανε δε την κοινωνική προσφορά του συνεταιρισμού, ο οποίος και έργασε για προσφέρει, αλλά μέσω της ποδοσφαιρικής ομάδας πλέον οθεί και τα παιδιά προς έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Ο στόχος δικό μας είναι να απασχολούνται τα παιδιά με τον αθλητισμό και να μην τρέχουν αλλού, στις καφετέρειες κτλ. Ευχόμαστε χρόνια πολλά σε όλους. Χαιρόμαστε ότι τα παιδιά βγήκανε πρωταθλητές χωρίς καμιά ήττα. Εύχομαι να συνεχίσουν έτσι. Όσον αφορά τους καταναλωτές Χανίων, πρέπει να τους ευχαριστήσουμε για την προτίμηση τους στο συνεταιρισμό τους, που φέτος θα φτάσουμε στα 180 εκατομμύρια τζίρο. Δίνουμε εργασία περίπου σε 5.000 εργαζόμενους. Με τη νέα λυσίδα που αγοράσαμε, στέλνουμε από εδώ εκατομμύρια προϊόντα, είτε πορτοκάλια, είτε χυμούς, είτε βελάδι, είτε αβοκάντο, είτε ντομάτες, τα κούρια, στα νησιά, τα οποία δεν πήγαιναν μέχρι σήμερα. Πιστεύω ότι βοηθάμε την ανάπτυξη και την οικονομία του τόπου. Και θα υπενθυμίσω στους Χανιώτες αυτό που λένε όλες οι οργανωμένες βόρειες χώρες. Παντού έχουν σήματα που λένε από τον τόπο μας για τον τόπο μας. Οι Ελβετοί, οι Γερμανοί, οι Ολλανδοί κτλ. Και είναι ντροπή στη Γερμανία να μην βρίσκεις άλλη αλυσίδα ξένη εκτός από τις γερμανικές και στην Ελλάδα στα Χανιά να είναι 17 μαγαζιά ξένα. Ας μάθουμε να στηρίζουμε τον τόπο μας. Χρόνια πολλά, με υγεία και ευτυχία σε όλους. Υγεία πάνω απ' όλα και να έχουμε όρεξη για δουλειά. Εμείς θα συνεχίσουμε να δίνουμε δυνατότητα στα παιδιά να αθλούνται και να προσφέρουν στο χανιώτικο ποδόσφαιρο. Είναι δεδομένο ότι η πολύπλευρη προσφορά του συνεταιρισμού στην κριτική οικονομία και κοινωνία δεν θα πάψει ούτε και το νέο, ομολογουμένως δύσκολο για πολλούς Έλληνες έτος.